με τις γυναίκες, η πολύ αγαπημένη μου Αγία, έχω μεγάλη ιστορία με τη μητέρα μου και την Αγία Παρασκευή στην Ενωρία και βέβαια κυκλοφοράει, να ξέρετε, ζωντανά στον κόσμο, εδώ, ακόμα και αυτές τις εποχές, σαν καλόγρια. Είναι φοβερή, μεγάλη Αγία. Είναι ίσως η Αγία των Αγίων Γυναικών, η Αγία Μεγαλομάρτυρο Παρασκευή. Και βέβαια μόλι τις πήγες του Πεύκο, το οποίο βέβαια λίγο μετά το σκουπίσαμε, την κάναμε, την λίγραμε, λίγο έχει χαλάσει το χαρτί αυτό το οποίο ήταν κολλημένο, είπα να μην την γκίζουνε καθόλου, όπως το Γολγοθά, όπως την αποκαθήλωση, αλλά ξέρετε είναι και το ανθρώπινο και πάντοτε προσέχουμε και δεν προσέχουμε. Και έτσι λοιπόν θα την εμπλουτίσουμε και θα την φτιάξουμε την Αγία Παρασκευούλα να παραμείνει στο Πεύκο, αλλά να παραμείνει η Αγία του Κυπαρισιού μάλλον, γιατί στο Κυπαρίσι είναι και το οποίο Κυπαρίσι όπου ανεβαίνει σαν σκάλα πάνω στον ουρανό. Έτσι λοιπόν θα την εορτάσουμε στο εικονοστάσιο της Λειτουργίας της Αγίας Παρασκευής, της Αγίας Άννας και του Αγίου Παντελεήμονος. Δείτε το πρόγραμμα, κάθε απόγευμα είναι σημερινός και κάθε πρωί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Έχουμε τον Άγιο Παντελεήμονα, τον πρώτο γιατρό του κόσμου, όπου γιατρεύει τις πληγές και διασκορπά τους πόνους. Μεγάλη ιστορία μου στις μεγάλες μου ασθένειες και με τον Άγιο Παντελεήμονα και η μητέρα μου μέταξε και στον Άγιο Παντελεήμονα και είναι ο προσωπικός μου γιατρός. Και την επόμενη μέρα του Αγίου Παντελεήμονα είναι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου. Άλλη πάλι αυτή η Αγία που έχω σχέση και με αυτή την Αγία κατά τις ημέρες της ασθενείας μου. Ο Θεός να είναι κοντά μας, μαζί μας. Μείνετε κοντά μας, αν μείνετε στην Αθήνα. Εγώ δεν μπορώ να φύγω για διαφόρους και οικογενειακούς λόγους. Δεν μπορώ να λείψω ούτε δευτερόλεπτο τελικά. Όσο κουρασμένος και να είμαι, έχω κουραστεί απίστευτα τον χρόνο μου, όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και ο κόσμος ο οποίος έρχεται και μου λέει, θα σας πω μια αμαρτία μου, φοράω το πετρακίνι και πρέπει να λέω την αλήθεια. Γιατί χίλιοι ιερέως που ψεύδονται. Και δεν έχω μάθει και με έχει επικρίνει πολλές φορές η μητέρα μου να μιλάω ψέματα, αλλά να λέω πάντοτε την αλήθεια, όσο άσχημη, πότο ή δύσκολη είναι η αλήθεια. Η αλήθεια, τι να κάνω. Δεν τρέπομαι δηλαδή το να λέω την αλήθεια ή δεν τρέπομαι να λέω ένα συγγνώμη και ένα ευχαριστώ. Αυτός ο οποίος ντρέπεται μάλλον.